Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε, αγαπητοί αδελφοί. Λίγοι είμαστε, δόξα στο Θεό, ο Θεός να είναι με την νεολαία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας οδήγησε αυτό το βράδυ να έρθουμε σε αυτόν τον τόπο. Αμήν. Τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αμήν. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τα γεγονότα που γίνονται στη Μέσα Ανατολή. Εδώ και ένα χρόνο, στην Γάζα και στο Λίβανο, αλλά ιδιαίτερα στις τελευταίες 3 εβδομάδες. Λέω, αγαπητοί αδελφοί, το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και το δεύτερο παγκόσμιο δεν ξεκίνησε με την πρώτη μέρα ότι είναι παγκόσμιος πόλεμος. Και τα γεγονότα που γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή, κάτω στη Μέσα Ανατολή, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η αλήθεια ότι όταν βλέπουμε αυτά τα γεγονότα, πρέπει εμείς, ο λαός του Θεού, που γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού, να είμαστε έτοιμοι. Όταν τα βλέπουμε, να είμαστε έτοιμοι. Να μην κάνουμε όπως έκανε η μητέρα μου. Η μητέρα μου το καλοκαίρι πήγε Τουρκία, στο Μπόντρουμ, έμεινε στον αδελφό μου. Και η αδελφή μου πήγε Καναδά, να δει τα παιδιά της και τα αγγόνια της. Πριν ένα μήνα με παίρνουν τηλέφωνο, με λέει, αδελφή μου, θα πιστεύω πίσω. Πού θα πας πίσω? Όταν βλέπεις τα γεγονότα, είναι δύσκολα, δεν πας εκεί που υπάρχει πόλεμο, που υπάρχουν ταραχές, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, λέει, βαρέθηκα, θέλω να γυρίζω πίσω. Η μάνα μου, η μητέρα μου, λέει, και εγώ θέλω να κατεβώ. Έτσι θα κατεβεί η αδελφή σου, θα φύγω εγώ από την Τουρκία, θα κατεβώ κάτω. Μάνα, μη κατεβαίνεις. Πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να υπακούμε και να ετοιμαστούμε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κατεβήκαν οι δυο τους και πριν 2 εβδομάδες σκοτώσανε τον ηγέτη στο Χοσμπολά. Τον ηγέτη, τον ηγέτη του Χοσμπολά, τον ηγέτη, γενικός γραμματέας στο Χοσμπολά. Και τα πράγματα τώρα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Με αυτό το γεγονός που έκανε, κατευθείαν η μάνα μου πήρε τηλέφωνο εμένα, τα δύο αδέλφια μου που είναι στο εξωτερικό. Τι θα κάνουμε, πρέπει να φύγουμε. Προσέξτε κάτι. Να μην είναι αρπαγή και λες, τώρα θέλω να φύγω. Δεν θα μπορέσεις. Όταν σου μιλάει ο Κύριος και με μιλάει, πρέπει να ετοιμαστώ. Όταν σου λέει, μα να μην πας κάτω, πρέπει να καταλάβω ότι δεν θα πάω κάτω. Όταν σου λέει ο Κύριος, θα πας από εδώ, θα πάω από εδώ. Όταν σου λέει, να μην πας από εκεί, δεν θα πάω από εκεί. Είναι απλά, αγαπητοί αδελφοί. Σε παρακαλώ, θέλω να φύγουμε τώρα. Και η αδελφή μου θέλει να φύγει Καναδά. Και όλα τα αεροπλάνα είναι sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν υπάρχει εισιτήριο όταν θα είναι η αρπαγή και έφυγε η εκκλησία. Δεν υπάρχει εισιτήριο. Θα φωνάζεις. Δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι χθες, ακριβώς χθες, μομπαρδίσανε το Μπάστα. Μπάστα είναι η περιοχή μας. Εκείνη που είναι πατρικό μου, έπεσε μπόμπα σαν η εκκλησία του σπίτι μας εδώ, είναι στο Μπογατσάδικο Θεσσαλονικής, τόσο κοντά. Και εμείς τώρα τρέχουμε να τους βγάλουμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τα λέω, αγαπητοί αδελφοί, να προσευχηθείτε για τους δικούς μου. Έχω 44 πρώτα ξαδέλφια κάτω. 44 πρώτα ξαδέλφια έχω. Με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, με τα αγγόνια τους. Και το σπίτι της πολυκατοικίας της θείας μου, που είναι αδελφή του πατέρα μου, καταστράφηκε. Όλο, 7 ορόφους από πάνω μέχρι κάτω. Πόσο άτομα σκοτωθήκανε, τι να πω. Το θέμα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά γίνονται για να ξυπνήσουμε εμείς. Αυτά γίνονται να τα βλέπουμε και λέμε, Κύριε, ετοίμασέ μας, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος έρχεται. Αμήν, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ας ανοίξουμε 1088. 1088, Αποκάλυψη γάμμα κεφάλαιο. Θα διαβάζουμε από 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελο την Φιλαδελφίας εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχοντα κλειδία του Δαβίδ, όσης ανοίγει
όσες, συγγνώμη λίγο, όσες ανοίγει και οδείς κλείνει. Και κλείνει και οδείς ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Εδώ έσθε ενώπιον σου θύραν ανοιγμένη και οδείς δύναται να κλείνει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγή των σατανά ή την εσλέγουση αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψευδείς. Ιδού θέλει κάμι αυτούς να έλθουν και να προσκυνήσουν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίζουν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτες μέλη να έλθει επί της οικουμένη όλης για να δικαιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο τα οποία είχες για να μη λάβει μηδέν το στεφανό σου. Ώστις νικά θέλω κάμι αυτόν στείλον εν τον ναό τον Θεό μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επί αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της Νέας Ορσαλήμ, ήτες κατεβαίνει εκ του ουρανού από το Θεό μου και το όνομά μου των νέων. Ώστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς της Εκκλησίας. Αμήν. Όποιος έχει οτία, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς της Εκκλησίας. Όποιος έχει ότα, όπως έχει αυτιά αυτό το βράδυ, ευχαριστούμε τον Θεό, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο προς κάθε ψυχή που είναι αυτό το βράδυ σε αυτό το χώρο. Γιατί η αλήθεια, αγαπητοί, δεν ήρθαμε για να περάσει η ώρα μας. Έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, πολλά πράγματα. Αλλά ήρθαμε αυτό το βράδυ, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτήν την εκκλησία που είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Είναι η εκκλησία που κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Είναι η εκκλησία που περπατάει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου ανάμεσά μας. Αυτό πρέπει να το πιστεύεις. Και να πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγο εξερχόμενος από το στόμα του Θεού προς εσένα αυτό το βράδυ να καταλάβεις ακριβώς τι θέλει ο Θεός από σένα. Και τι θέλει ο Θεός από μένα. Κύριε, είσαι εδώ, τι θέλεις από μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Το μήνυμα, αγαπητοί αδελφοί, άνοιξε τα ότα σου, Βυσάμ. Το μήνυμα είναι φέρε την καρδιά σου εκεί που θέλω εγώ, τότε θα σε φυλάξω από τη μεγάλη θλίψη. Προσέξτε, φέρε την καρδιά σου στην Φιλαδελφία, την καρδιά σου στην Φιλαδελφία, όταν θα τη φέρεις εκεί, τότε εγώ θα σε φυλάξω από τη μεγάλη θλίψη. Η μεγάλη θλίψη θα έρθει, αγαπητοί αδελφοί. Η αρπαγή θα γίνει. Το σχέδιο του Θεού θα γίνει. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, θα γίνει. Η γυναίκα ταλαιπωρείται κάτω, δεν μπορεί να βγει. Και εσύ, εάν σήμερα δεν φέρνεις την καρδιά σου εκεί που θέλει ο Θεός, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Σήμερα αυτό το βράδυ θα φέρει κάθε ένα στην καρδιά του εκεί που θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να φέρεις την καρδιά σου, πρέπει να σκεφτείς που βρίσκεται η καρδιά σου. Καταλαβαίνω, πιστεύω, αισθάνομαι το Πνεύμα του Άγιου είναι εδώ και μου λες να φέρω την καρδιά μου, αλλά για να τη φέρεις την καρδιά σου, πρέπει να ξέρεις πού είναι η καρδιά σου. Πού βρίσκεται η καρδιά μου τώρα που είμαι 40 χρόνια στον Κύριο. Που είμαι 30 χρόνια στον Κύριο.
που είμαι λίγες μήνες στον Κύριο, πού βρίσκεται η καρδιά μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο Κύριος μιλάει στο πρώτο άγγελο της Εκκλησίας, αλλά όπως είπαμε και όπως είπε ο Κύριος μιλάει σε κάθε ψυχή. Άφησες το πρώτο σου αγάπη. Θέλω να κοιτάς την καρδιά σου. Όταν γνώρισες τον Κύριο και μπήκες στην Εκκλησία, γνώρισες τον Σωτήρα σου, είσαι γεμάτος αγάπης για το πρόσωπο του Χριστού και για όλη την αδελφότητα. Δεν είναι αλήθεια αυτό? Όταν μπήκες τους είδες όλους Αγίους. Είδες την Εκκλησία, την παρουσία του Θεού, οι προφήτες, προφητείες, χαρίσματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, κοίτα, επειδή θέλεις να ψάξεις την καρδιά σου, μήπως άφησες το πρώτο σου αγάπη? Και ποια είναι το πρώτο αγάπη? Του λέει ο Κύριος εδώ, του φανερώνει ότι γνωρίζω τα έργα σου, το κόπο σου και η υπομονή σου. Έρχεσαι στην Εκκλησία, τρέχεις, κάνεις, αλλά έχω κάτι κατά σου, ότι άφηκες το πρώτο σου αγάπη. Μετανόησε. Άφησες το πρώτο σου αγάπη, μετανόησε και επέστρεψε. Και τι θέλει ο Θεός από σένα? Κάνε τα πρώτα έργα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ μπήκα στην Εκκλησία και γνώριζα την αγάπη του Χριστού και ο Χριστός μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να αγαπάς τους αδελφούς όπως εγώ σ' αγάπησα, όπως εγώ σας αγάπησα και παράδωσα τη ψυχή μου για σας, αυτό σε έδωσα και ξεκίνησες εσύ να κάνεις έργα. Η αγάπη είναι έργα, δεν είναι σ' αγαπώ. Άλλη η δοξολογία μας στον Κύριο και άλλο η αγάπη μας στο Χριστό. Και πώς φανερώνει η αγάπη μας στο Χριστό? Με έργα. Άφησες τα πρώτα σου αγάπη, μετανόησε, επέστρεψε και κάνεις τα πρώτα έργα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μήπως η καρδιά σου είναι εκεί? Μήπως η καρδιά μου είναι εκεί? Και ποια είναι τα πρώτα έργα? Προσέξτε κάτι πολύ σοβαρό. Όταν ο Κύριος ξεχώριζε τα πρόβατα από τα κατσίκια. Επίνασα και μεταΐσατε. Όταν μπήκες στην Εκκλησία και τους έβλεπες όλους, έβαλες βαθιά το χέρι στο τσέπι και βοήθησες. Το σπίτι σου ήταν ανοιχτό. Το αυτοκίνητο σου ήταν ανοιχτό. Τα πάντα ήταν για την αδελφότητα. Επίνασα και μεταΐσατε. Και η ερώτηση, πολύ σοβαρή, γιατί όλα αυτά τα έργα που θα τα διαβάζουμε τώρα, λέει ελάτε να κληρονομήσετε. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Άφησε το πρώτο σου αγάπη και σταμάτησε να κάνεις καλά έργα. Γιατί ούτε έργο κάνεις στον αδελφό σου, το κάνεις σε μένα. Δεν το κάνεις στον αδελφό, το κάνεις σε μένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα κληρονομήσεις στη Βασιλεία του Θεού. Και λέω τώρα, πότε τελευταία φορά ταΐζα κάποιον? Δεν με πει, μην με πεις, κοίτα μέσα σου. Θέλω να φτάσουμε σήμερα να δεις πού είναι η καρδιά σου, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα θα δούμε, γιατί πρέπει να πιάσω την καρδιά μου και να το φέρω εκεί που θέλει ο Θεός για να με φυλάξει. Εάν δεν θα το κάνω αυτό το βράδυ, μη περιμένεις σωτηρία. Δόξαζε όσα θέλεις, πες αλληλούια όσα θέλεις, εάν δεν θα κάνεις τα πρώτα έργα, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Θεός δεν θα σε φυλάξει από την μεγάλη θλίψη. Γιατί του λέει εδώ, ότι αν κάνετε όλα αυτά, τα κάνετε σαν εμένα. Ελάτε και κληρονομήσετε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό το λόγο είναι λόγο, ναι και αμήν. Δεν είναι λόγο δικό μου, είναι λόγο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Πότε τελευταία φορά είδες τον αδελφό σου και τον τάιζες? Μα κανείς δεν έχει ανάγκη. Λάθος κάνεις. Η Κυρία είναι δύσκολη. Υπάρχουν ανάμεσά μας αδέλφια που δουλεύουν που έχουν 800 ευρώ. Εσύ ξέρεις ότι 800 ευρώ δεν φτάνουνε. Αλλά προσέξτε κάτι. Όταν μπήκες στην αρχή, έδινες.
Έτρεχες, έκανες. Τι έγινε τώρα? Εδίψασα, μετάησες. Ήμουνα ξένος και άνοιξες το σπίτι σου. Μη δέχτηκες. Γυμνός και μου έδωσες ρούχα. Άρρωστος και μη σκέπτηκες. Εμείς τι κάνουμε? Ακούμε για τα αιτήματα για τους αδελφούς μας που είναι άρρωστοι. Πόσοι από εμάς πήγαν να δουν τους αδελφούς? Πόσοι από εμάς πήραν τηλέφωνο? Τι κάνεις, αδελφοί μου? Δεν είναι που είσαι παρόν, καλό που είσαι παρόν εδώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα όταν έρχεται ο Θεός και μας μιλάει, να πούμε, Κύριε, βοήθησέ με. Γιατί σε πολλά από τα είμαι άπαντες. Ήμουνα άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Ήμουνα, λέει, στη φυλακή και ήρθατε και με είδατε. Στη φυλακή. Υπάρχει και την πραγματική φυλακή και υπάρχει, αγαπητοί αδελφοί, η φυλακή, η πνευματική. Υπάρχουν ανάμεσά μας, εδώ αδέλφια και εδώ και έξω, αδέλφια μας, που είναι δεμένοι στα δεσμά του σκότους, που είσαι ένα εσύ τότε εκεί και ο Θεός σε ελευθέρωσε. Δεν μπορείς να κάνεις το πρώτο έργο, να πας να του δεις, να το πάρεις τηλέφωνο. Μα δεν θέλει να με μιλήσει. Εσύ θα επιμένεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί όταν θέλεις να το κάνεις, το κάνεις για τον Κύριο και ο Κύριος, θα το δούμε πιο κάτω, θα ανοίξει η πόρτα, γιατί έχει τα κλειδιά του Δαβίδ. Όταν εγώ θα ξεκινήσω να κάνω τα έργα που θέλει ο Θεός, θα ανοίξει η πόρτα ο Κύριος. Αυτόματα το κλειδί του Δαβίδ ανοίγει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αγαπητοί αδελφοί, στο όνομα του Χριστού, εάν η καρδιά μου ή η καρδιά σου εκεί, σε αυτό το κομμάτι εδώ, πρέπει να το φέρω στον Κύριο. Να πω, Κύριε, γιατί λέει μετανόησε και κάνει τα πρώτα έργα. Γιατί υπάρχει άλλος άγγελος, λέει, τα έργα σου, τα τελευταία είναι καλύτερα από τα πρώτα. Ένας άλλος άγγελος, ένας άλλη ψυχή, τα έργα του που ξεκίνησε πολύ καλά και τώρα τα έργα περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να χαλαρώσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να φέρουμε την καρδιά μας ακριβώς που θέλει ο Θεός για να μπορέσει ο Κύριος να μας βοηθήσει και να μας φυλάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού είναι η καρδιά? Μπορεί η καρδιά μας να είναι σαν την καρδιά του Βαλάμ. Μέσα στην εκκλησία, ναι, μέσα στην εκκλησία. Να βάλει σκάνδαλο. Είναι δυνατόν, βέβαια. Πρέπει να προσέχουμε, αγαπητοί αδελφοί. Πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας αν είναι που έχει τη διδαχή του Βαλάμ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας και να δούμε την καρδιά μου, μήπως είμαι προφήτης ή προφήτησα που διδάσκω και κάνω τους δούλους να πορνεύουνε. Αυτά που γράφει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες ήταν μέσα στην εκκλησία. Μήπως δεν είσαι προφήτης και προφητεύεις? Μη γένετο, Πρόσεχε. Μήπως δεν είσαι προφήτης και προφητεύεις και τίποτα δεν γίνει και χειρότερα και κάνεις το διδάσκαλο. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Πρόσεχε την καρδιά σου, γιατί του λέει και μετανόησε. Αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά θα πάμε στην εκκλησία της Σάρδης που μιλάει, στον άγγελο της Σάρδης που μιλάει σε κάθε ψυχή. Έχεις το όνομα ότι είσαι ζωντανός, αλλά είσαι νεκρός. Θέλω να σκεφτείτε αυτό το εδάφιο. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και λέει σε σένα, έχεις το όνομα ότι είσαι ζωντανός. Έχεις το όνομα ότι είσαι πνευματικός. Έχεις το όνομα ότι κάνεις πολλά πράγματα και καυχέσαι και έρχεται το Πνεύμα του Θεού να σου πει είσαι νεκρός. Μη χειρότερα. Και λέω, Κύριε, όταν το διάβαζα, δεν θέλω η καρδιά μου να είναι εκεί. Να νομίζω ότι πάω καλά, αλλά είμαι νεκρός. Γίνεται αυτό? Βεβαίως γίνεται αυτό. Και πότε είναι νεκρό η ψυχή? Όταν βασιλεύει η αμαρτία. Μα δεν πόρναψα, δεν σκότωσα,
Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Προσέξτε αυτό. Εγώ είμαι πνευματικός, δεν είμαι σαν αυτό τον αδελφό. Εγώ κάνω αυτό. Έχω το όνομα ότι είμαι σούπερ πνευματικός. Δόξα, αλληλούια. Έχω το χάρισμά μου. Μιλάω ωραία. Έχω αποδοχή. Αλλά μέσα μου, τι κάνει αυτός. Είδα, έκανε εκείνο. Τι είναι αυτό. Αρχίζει να κρίνεις, κατακρίνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αρχίζει να μισείς ποιον, τον αδελφό σου. Ποιον, αυτός που είναι δούλος του Κυρίου. Αυτός που θα κληρονομήσει μαζί σου τη Βασιλεία του Θεού. Είσαι νεκρός. Και εύχομαι να μην είναι κανείς ανάμεσά μας να έχει αυτή την καρδιά. Δεν θέλω. Αλλά εσύ ξέρεις και ο Κύριος ξέρει. Εάν το έχουμε ή αν το έχεις, να το φέρουμε στα πόδια του Κύριου και να προσευχηθούμε. Γιατί θα προσευχηθούμε. Να ξέρετε, θα προσευχηθούμε. Εμείς τώρα ψάχνουμε να δούμε τις καρδιές μας που βρίσκονται για να έρθουμε να πούμε, Κύριε, η καρδιά μου είναι αυτή. Η καρδιά μου είναι αυτή. Η καρδιά μου βάζω σκάνδαλα. Βάζω άλλα πράγματα. Βάζω άλλες διδασκαλίες. Να προσέχουμε, αγαπητοί αδελφοί. Να προσέχουμε. Και ιδιαίτερως να προσέχουμε αυτοί που φέρνουν σκάνδαλα στην Εκκλησία. Αυτός που φέρνει άλλη διδασκαλία. Ο Κύριος τι λέει? Ότι εγώ θα σε φυλάξω από τη μεγάλη θλίψη. Τι σημαίνει θα σε φυλάξω από τη μεγάλη θλίψη? Δεν θα σε επηρεάζει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα είσαι στη γη, θα είσαι στον ουρανό πάνω μαζί μου. Και κάποιοι λένε ότι η αρπαγή θα είναι στο τέλος. Προσέξτε αυτό, ε. Πάω μαζί σου. Αν η αρπαγή στο τέλος, αλλά μέσα στη μεγάλη θλίψη, τι θα κάνει ο Θεός? Θα με φυλάξει μέσα στη μεγάλη θλίψη, ώστε ο Αντίχριστος δεν θα με σφάξει? Δεν στέκεται αυτό? Γιατί τι λέει ο Λόγος του Θεού? Έκανε πας άνθρωπος, μικρός, μεγάλος, πλούσιος, φτωχός, δούλος, ελεύθερος, να προσκυνήσωνε όλους. Τότε θα γίνει. Όλους. Και όπως δεν προσκύνησε, θα τους σφάξει. Δηλαδή, εκεί θα με φυλάξεις να με σφάξουνε? Δεν ταιριάζει, ρε παιδιά. Ξύπνα, ευλογημένε, συγγνώμη που το λέω έτσι. Αγαπητοί αδελφοί, να προσέχουμε. Η αρπαγή θα γίνει στην αρχή. Πρέπει να φύγει το κολλίο. Πρέπει να φύγει. Η δασκαλία αυτή είναι τόσο καθαρή, 69 εβδομάδες. Αλλά όταν κόπηκε ο Χριστός και δημιουργήθηκε η Εκκλησία, μπήκε η Εκκλησία ανάμεσα στον χρόνο και σταμάτησε ο χρόνος. Δεν μπορεί να συνεχίζει η τελευταία εβδομάδα, γιατί μπήκε η Εκκλησία. Συγγνώμη, μπήκε η Εκκλησία. Όταν θα φύγει ο κολλίον, όταν θα φύγει, θα συνεχίζει τα 7 χρόνια. Βεβαίως, τα πρώτα 3,5 χρόνια υπάρχουν 2 προφήτες. Θα κάνουν τις προφητείες, θα έχουν τη μαρτυρία τους. Μας λέει για 3,5 χρόνια. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Δεν έχει την εξουσία να τους κάνει. Δεν μπορεί. Αλλά όταν τελειώνει το έργο τους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, παίρνει εξουσία από τον διάβολο και θανατώνει αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε αρχίζει το διωγμό το μεγάλο και μεγάλη θλίψη σε όλο τον κόσμο. Πού είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία έχει φύγει. Προσέχετε στο όνομα του Χριστού από τις ψεύτες διδασκαλίες. Πρόσεχε την καρδιά σου αν είναι εκεί, αν είναι μέσα στα 7 χρόνια. Γιατί υπάρχει και αυτό. Όχι, αδελφέ μου, είναι μέσα στα 7 χρόνια. Κάνεις λάθος. Αν είναι μέσα, οι 2 προφήτες πού είναι? Θα είναι στη δεύτερη 3,5 χρόνια. Είναι τόσο απλό και η Αποκάλυψη λέει, αποκαλύπτω στους δούλους. Εάν δεν είσαι δούλος, δεν θα έχεις την Αποκάλυψη. Αυτό που σας λέω πολύ σοβαρό. Γιατί πολλοί λένε, έχουμε την Αποκάλυψη, έχουμε τη φανέρωση. Η Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Θεού, του Ιησού Χριστού, προς τους δούλους.
αλλά ο δούλος θα καταλάβει ακριβώς το σχέδιο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσέχουν, αγαπητοί αδελφοί, από τις διδασκαλίες. Και αν είναι η καρδιά σου εκεί, φέρ' την καρδιά σου στον Κύριο και ο Κύριος θα τα φτιάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πιο σοβαρό είναι αν η καρδιά μου είναι χλιαρή. Εδώ, στην εκκλησία της Λαοδικαία, είναι πολύ σοβαρή. Και μπορεί ο άνθρωπος να παγιδεύεται, γιατί βλέπει το καρπό, βλέπει την ευλογία, βλέπετε όλα και αυτοδικαιώνεται με την μεγάλη ευλογία και λέει δεν έχω ανάγκη πλέον. Να προσέχουμε. Τι του λέει? Γνωρίζω τα έργα σου, δεν είσαι ζεστός ούτε κρύος. Και ο Κύριος σου μιλάει. Δεν είσαι ζεστός ούτε κρύος. Μακάρι να είσαι ή ένα ή το άλλο. Και συνεχίζει. Επειδή είσαι χλιαρός, επειδή δεν είσαι ούτε έτσι ούτε αλλιώς, επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι κρυός ούτε ζεστός, μέλω να σε ξεμέσω. Μα εγώ δεν θέλω να με ξεμέσεις. Εγώ θέλω, υποτίθεται, να φέρω την καρδιά μου να τα βρούμε, ώστε να φύγω. Γιατί η αλήθεια, σήμερα είσαι εδώ γιατί γνώριζες τον Κύριο και θέλεις να πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό δεν είναι? Γιατί είμαστε εδώ? Είμαστε εδώ γιατί γνωρίζαμε τον Χριστό, καταλάβουμε ότι θα είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, τον αγαπάμε και θέλουμε να πάμε πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι. Άρα, επειδή θέλεις, έρχομαι να σου πω, πρόσεχε, είσαι χλιαρός. Θα σε βγάλω από το στόμα μου. Γιατί? Γιατί είμαι? Διότι λες ότι είμαι πλούσιος. Όπως ο Άφρον, ο άλλος που τα χωράφια του λέει, πλουτίσανε, τώρα τι θα κάνω? Τι θα κάνω τώρα? Πιο μεγάλες αποθήκες? Είναι ευλογία. Με ευλόγησε ο Θεός. Επειδή δεν το βλέπετε, με ευλόγησε ο Θεός. Τώρα τι θα κάνω? Θα κάνω μεγάλες αποθήκες και τι θα πω, ψυχή, φάει και τρώει και να περνάς ωραία. Άφρον του λέει. Και ερώτηση, αν αυτός είπε, με ευλόγησε ο Θεός, πραγματικά με ευλόγησε ο Θεός, τι πρέπει να κάνω? Θα μεγαλώσω τις αποθήκες μου, θα τα βάλω όλα μέσα και όλα αυτά θα τα φέρω στην αδελφότητα, ευχαριστούμε τον Θεό. Εάν αυτό θα κάνω, τι θα πει ο Θεός? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Αυτό θα πει. Έβγε δούλε αγαθέ πιστέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί σε ευλόγησα και τι έκανες? Έφερες την καρδιά σου ακριβώς εκεί που θέλω. Να βοηθάς την αδελφότητα. Να φέρεις την καρδιά σου στην Φιλαδελφία. Γιατί ο λόγος που διαβάζομαι πιο κάτω μιλάει στην Φιλαδελφία. Μιλάει σε αυτούς που φέρνουν την καρδιά τους στην αδελφότητα. Αυτοί που πήραν απόφαση μετά την προσευχή που θα κάνουμε, ότι τα φέρνανε εδώ. Από τη στιγμή που θα φτάσεις στη Φιλαδελφία, έχει άλλο λόγο για σένα. Εμείς είμαστε μακριά ακόμα από τη Φιλαδελφία. Γιατί εγώ ξέρω την καρδιά μου. Και ο κάθε ένας ξέρει την καρδιά του. Είμαστε ονόπιον του Θεού. Λέεις ότι είσαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και εσύ και εγώ δεν γνωρίζεις ότι είσαι ταλέπορος. Παιδί μου, είσαι ταλέπορος. Αυτοδικαίωση για την ευλογία που έχεις. Αυτοδικαίωση για τη δουλειά σου που πάει καλά. Αυτοδικαίωση ότι είσαι ταλέπορος, είσαι, το καταλαβαίνεις. Είσαι ταλέπορος. Μίζερος. Φτωχός, τυφλός, γυμνός. Κατάντια, που δεν καταλαβαίνει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εάν δεν καταλαβαίνω. Είναι πρόβλημα, γιατί αν δεν καταλάβω που είναι η καρδιά μου, δεν μπορεί να την φέρω στην Φιλαδελφία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό σε αυτήν την περίπτωση, να προσέχεις, αν ο Θεός σε ευλόγησε,
θα πεις, Κύριε, όλα είναι δικά σου. Όλα είναι δικά σου. Εγώ τα παραδίνω στα πόδια των Αγίων. Γιατί αυτός ο αδελφός, ο τελευταίος, είναι Άγιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός τον αείασε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, ό,τι έχουμε είναι για τους αδελφούς μας. Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριο. Άρα, πρέπει να καταλάβω πού είναι η καρδιά μου. Μήπως η καρδιά μου είναι στη Δαλιδά. Είμαι νέος και η καρδιά μου είναι στη Δαλιδά. Είμαι νέος και η καρδιά μου είναι αλλού. Είμαι νέος, σπουδάζω, μεταπτυχιακά, κάνω αυτά, εκείνα. Βεβαίως, να τα κάνεις, δεν λέω όχι. Αυτά θα τα κάνουμε και θα δουλέψω και θα κάνω. Αλλά πρέπει η καρδιά μας να είναι στην Φιλαδελφία. Η καρδιά μου πρέπει να είναι εκεί που θέλει ο Θεός. Δεν πρέπει να περισσεύει. Δεν πρέπει η αγάπη μου για αυτό που έχω περισσότερο από τον Κύριο. Γιατί ούτε έχω από τον Κύριο. Άρα, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να προσέχουμε. Δεν θα πω άλλα παραδείγματα. Υπάρχουν πολλές καρδιές. Πονηρή, πονερά μάτια, μέσα στην εκκλησία, βέβαια. Άλλες διδασκαλίες που είπαμε. Και θα αναφέρω αυτό γιατί το είχα στο μυαλό μου. Ακούω τώρα τελευταία ότι δεν πειράζει να παντρευτούν η δεύτερη φορά. Ακούσε, αδελφέ Γιώργο. Αυτό δεν τα ακούγαμε ποτέ. Ο γάμος, αγαπητοί αδελφοί, το πρώτο γάμο έγινε, ο Κύριος που το έκανε μεταξύ Άδαμ και Εύα, ήταν μάρτυρας του Τριαδικός Θεός. Ένας γάμος όταν γίνεται υπάρχουν οι μάρτυρες. Δύο μάρτυρες, ότι αυτός ο άνδρας παίρνει αυτή τη γυναίκα, ενώπιον του Θεού, φεύγουν και γίνεται η πράξη, η ένωση, είναι γάμος. Είναι γάμος. Μα εγώ δεν πήγα να το γράψω στο λεξαρχείο. Στο λεξαρχείο και στις αρχές δεν πάω να κάνω γάμος. Προσέξτε αυτό στο όνομα του Χριστού. Δεν πάω να κάνω γάμο. Πάω να καταθέσω το γεγονός ότι έγινε η πράξη. Και έρχεσαι να με πεις ότι δεν έγινε γάμος. Τα βρήκαμε αυτά. Αγαπητοί αδελφοί, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού. Αμήν. Δεν είναι το σπίτι σου, ούτε το σπίτι μου. Εδώ βασιλεύει το Πνεύμα το Άγιο, βασιλεύει ο ίδιος ο Θεός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Κύριος ταχαίως, του λέει πιο κάτω. Ταχαίως έρχομαι να παραλάβω την εκκλησία μου. Και έρχεσαι εσύ να πεις ό,τι θέλεις. Όχι, αγαπητοί αδελφοί, προσέχετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα, κάθε ένας από εμάς που άκουσε το Λόγο του Θεού καταλαβαίνει ακριβώς που βρίσκεται η καρδιά του. Στο χρήμα, στις γυναίκες, τζόχο, κίνας, πολλά πράγματα. Ανάμεσα στους Αγίους βεβαίως, αυτή είναι η αλήθεια. Μην κρυβόμαστε. Και αυτά που είπαμε πριν, που άφησε τα έργα μου, δεν κάνω τίποτα, δεν ανοίγω το σπίτι μου, τώρα βαρέθηκα, εντάξει είμαι, δόξα στο, θα υπάρχει κάποιος άλλος. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχεις ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού και καταλαβαίνεις ο Κύριος είναι εδώ, πρέπει να φέρουμε τις καρδιές μας στην Φιλαδελφία. Πρέπει να σηκωθούμε στο όνομα του Χριστού, να προσευχηθούμε, αδελφέ Γιώργο, να κάνουμε μια προσευχή, να σηκωθούμε. Θέλουμε, επειδή ακούσαμε το Λόγο του Θεού, σηκωθείτε αδελφοί, σηκωθείτε. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, ευχαριστούμε τον Κύριο. Επειδή καταλάβαμε ο καθένας που είναι η καρδιά του, θέλουμε να φέρουμε τις καρδιές μας, να πούμε Κύριε μετανοούμε, σε πολλά πτέμου απαντές, εσύ ξέρεις την καρδιά μου, θέλω το πρώτο σου αγάπη, θέλω τα καλά έργα, θέλω να είμαι ζωντανός, όχι νεκρός, θέλω να είμαι ζωστός, ευχαριστούμε τον Θεό, και θέλω αυτή την καρδιά που σου παραδίνω, γιατί θα συνεχίσουμε πιο κάτω, αυτή την καρδιά που σου παραδίνω να την φέρνεις στην Φιλαδελφία. Ο αδελφός ο Χάρης Ασβεστάς να μας κάνει μια προσευχή.
Αμήν. Αμήν, Κύριε Θεέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κύριε, για το μέγα έργο που έχεις κάνει στη ζωή μας, γιατί απολαμβάνουμε τα αγαθά του ουρανούς εκεί ζώντας, Κύριε Θεέ. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε αυτή την ώρα, ο Λόγος σου ο Άγιος, Κύριε, να εισχωρήσει μες τις καρδιές μας. Αμήν, Κύριε Θεέ 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 μας. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε Θεέ μας. Αμήν. Καθίστε, αδελφοί, καθίστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ανάμεσά μας. Έρχεται ο Κύριος και λέει, γράψον προς τις Φιλαδελφίας, γράψε σε αυτούς που είναι στην αδελφότητα, σε αυτούς που καταθέσανε τις καρδιές τους ονοπιών μου, ταύτα λέει ο Άγιος. Ποιος μιλάει? Ο Άγιος. Τώρα που κάνουμε νέα αρχή μαζί, δεν θέλω να ξεχάσεις ότι είμαι Άγιος. Τώρα που κάνουμε νέα σελίδα και η καρδιά σου τοποθετήθηκε στην Φιλαδελφία που θα κάνεις τα έργα, όχι μετά που θα φύγεις, από αυτή τη στιγμή. Γιατί καταθέσαμε τις καρδιές μας ενώπιον του Θεού και είναι στα χέρια Τους, στα χέρια Του. Θέλω να καταλάβεις ότι εγώ είμαι Άγιος. Δεν έχεις καμιά σχέση με τον κόσμο. Πρόσεχε. Ο Άγιος, ο αληθινός. Από εδώ και πέρα δεν θα εμφιβάλλεις. Δεν θα εμφιβάλλεις ότι μήπως κάνω λάθος. Και έρχω να σε φανερώσω ένα πολύ σοβαρό. Είναι στο χέρι σου. Ταύτα λέει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων τα κλειδία του Δαβίδ. Ανοίγει, κανείς να μπορεί να κλείνει και κλείνει, δεν μπορεί κανείς να άνοιξει. Είμαι Άγιος, είμαι μαζί σου, είμαι αληθινός, το πιστεύεις και έρχω να σε φανερώσω ότι έχω τα κλειδιά στα χέρια μου, αλλά είναι στα χέρια σου να ανοίξει κάθε τι. Πώς είναι στα χέρια μου? Μα αυτός ανοίγει. Βεβαίως, ο Κύριος ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείνει. Αλλά το κλειδί γυρνάει βάσει η καρδιά σου αν μένει στην Φιλαδελφία και αν μένει στο λόγο της υπομονής και δεν αρνηθείς το όνομα του Κύριου. Άρα νέα αρχή με τον Κύριο. Μένω στο Λόγο του Θεού. Μένω στο θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν αρνηθώ το όνομά Του. Μένω στην αδελφότητα με τα έργα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η καρδιά μου εκεί που θέλει ο Θεός. Και τι γίνεται? Λέει εδώ, εδώ
έχω εμπροστέ σου πόρτα ανοιγμένη. Αν αυτά τα κάνεις, η πόρτα ανοίγει αυτόματα στο όνομα του Χριστού. Εάν μένεις σε αυτό, είπε ο Χάρης, κάνει νέα πράγματα. Βεβαίως ο Κύριος θα κάνει νέα πράγματα. Πότε, αν εγώ μένω στην αγάπη, την αδελφότητα, γιατί ο πρώτος αδελφός είναι ο πρωτότοκος, ο Ιησούς Χριστός, αδελφός μας είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι υπόλοιποι όλοι εδώ είμαστε αδελφοί, αδελφότητα. Μένω στην αγάπη την αδελφότητα, βοηθάω ένα τον άλλον, ευχαριστούμε τον Κύριο, υπηρετώ ένα τον άλλον όπως αυτός μας αγάπησε, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μένω στο λόγο της υπομονής. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν είναι εύκολο ο δρόμος. Ο λόγος της υπομονής και να μην αρνηθώ το όνομα του Κύριου. Και τι θα είναι, πόρτα ανοιχτή μπροστά σου. Τι θέλεις, τι θέλεις, τι πρόβλημα έχεις. Η πόρτα θα είναι ανοιχτή, κανείς δεν μπορεί να τα κλείσει. Η ευλογία θα είναι στη ζωή σου, ευχαριστούμε τον Κύριο, όπως βλέπουμε πιο κάτω, αυτοί που είναι, λέει, που είναι η συναγωγή του Σατανά, θα έρθουν στα πόδια σου. Αυτοί που πολεμάνε και λένε διάφορα πράγματα, από τη στιγμή που είναι η πόρτα ανοιχτή, οι εχθροί σου θα έρθουν στα πόδια σου και θα γνωρίζουν ότι εγώ σε αγάπησα, ευχαριστούμε τον Θεό. Τι άλλο θέλεις? Θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι μαζί σου. Ξέρεις τι σημαίνει ο Θεός να είναι μαζί σου? Ο Θεός είναι μαζί σου. Γιατί? Γιατί έμεινα εκεί και άφησα την καρδιά μου εκεί που θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόρτα ανοιχτή. Θα γονατίσουνε ονοποιόν σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, θα γονατίσουν ονοποιόν σου και επειδή φύλαξες το λόγο της υπομονής. Γιατί? Όλα αυτά θα τα κάνουμε, αλλά θα κρατάμε το λόγο του Θεού. Το λόγο του Θεού θα το κρατήσουμε. Τι σημαίνει κρατάω το λόγο του Θεού? Κρατάω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει κρατάω το λόγο του Θεού. Επειδή κράτησες το λόγο της υπομονής, εγώ θέλω φυλάξει εσένα από την ώρα της μεγάλης λήψης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα το κλειδί είναι στο χέρι μας. Έτσι δεν είναι? Ή καταλαβαίνω λάθος? Το κλειδί, αγαπητοί αδελφοί, στο χέρι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ θα μείνω εκεί και ο Θεός θα με φυλάξει και θα με αρπάξει. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Οι έτοιμοι φύγανε. Οι έτοιμοι, δεν μας λέει στις 10 παρθένες. Οι έτοιμοι, αυτοί που ήταν έτοιμοι φύγανε. Πώς ήταν έτοιμοι? Μείνανε στα καλά έργα, ευχαριστούμε τον Θεό. Μείνανε, φυλάξανε το λόγο της υπομονής και δεν αρνήθηκαν τον Κύριο. Έμειναν στον αγιασμό, γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Έμειναν ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Δεν τον αρνηθήκανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Θεός, επειδή κάνανε αυτό, ήταν έτοιμοι και τους πήρε. Και έρχεται, λέει ο Κύριος, εδού έρχομαι ταχαίως. Εδού έρχομαι ταχαίως. Εγώ έρχομαι ταχαίως. Δεν ξέρω πότε. Μέρες. Μήνες. Δεν θέλω να πω χρόνια. Τα πράγματα, αγαπητοί αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν βάζω φόβο, βάζω χαρά, γιατί ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί έρχεσαι να με διορθώνεις. Και εγώ λέω, αμήν, αυτό θα κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί θέλω να φτάσω. Θέλω να φτάσω να δω το πρόσωπό Του, να Τον φιλήσω, να Τον αγκαλιάσω, γιατί με φύλαξε και με έφερε στην Βασιλεία Του και με έκανε κληρονόμος. Ποιος? Ο άθλιος. Τίποτα δεν αξίζουμε, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά στο όνομα του Χριστού να μείνουμε, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έρχεται και λέει, πρόσεχε, κράτα αυτό που έχεις. Αυτό που πήρε σήμερα και έκανε σήμερα, κράτησέ το. Κράτησέ το για να μην λάβει κανείς το στεφανό σου. Και είναι αλήθεια αυτό. Αν δεν το κρατήσεις, κάποιος άλλο θα το πάρει. Αγαπητοί αδελφοί, προσευχηθήκαμε ονόπιον τον Κύριο. Ονόπιον τον Κύριο των δυνάμων. Έφερε την καρδιά μου, την καρδιά μας όλους. Και θέλουμε από αυτή τη στιγμή ο Θεός να μας βοηθήσει. Και αν πέσω, μη χαίρετε εχθρά μου, θα σηκωθώ γρήγορα. Και θα συνεχίζω. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.